να μπει ένα τέλος στις εικόνες ντροπής στο νησί, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Γαϊδουρό νησί, το οποίο είχε ενταχθεί μάλιστα στο δίκτυο Natura, αλλά οι όποιες προτάσεις είχαν κατατεθεί μέχρι και σήμερα έχουν παραμείνει στα χαρτιά. Θέλουμε την ουσιαστική προστασία και αναβάθμιση του τόπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ελπίζω, πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εικόνες της ντροπής στη Χρυσή θα λάβουν τέλος και θα έχουμε ένα νησί το οποίο πράγματι θα αντιστοιχεί σε περιοχή Natura. Το σχέδιο διαχείρισης, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, προβλέπει την κατεδάφιση όλων των παράνομων κατασκευών μέσα στην επόμενη διετία με δυνατότητα παραμονής φυλάκων πάνω στη Χρυσή, τη δημιουργία μικρής προβλήτας, τη διαχείριση των απορριμμάτων από την περιφέρεια, αλλά και τη δημιουργία σταθμού μελέτης κλιματικής αλλαγής από το ΙΤΕ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το διαχειριστικό σχέδιο βασίζεται ως επιτοπλίστων και στη μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το νησί είναι Natura, αλλά είχε εγκαταληφθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για τη Natura θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική πολιτική προστασίας τους και ή δυνατόν αναβάθμισής τους. Εδώ υπάρχει έκθεση του συνηγόρου του πολίτη από το 2012. Στη συνέχεια υπάρχει πρόταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας εδώ της Κρήτης από το 2015. Δυστυχώς 8 χρόνια μετά την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη και 5 χρόνια μετά την πρόταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όμως χρειάζεται συνεργασία και συνέργεια όλων, χρειάζεται ο έλεγχος, ποιος θα κάνει τον έλεγχο και σε αυτά όλα τα ερωτήματα θεωρώ ότι αύριο που θα γίνει συνάντηση μεταξύ όλων των φορέων στην αποκεντρωμένη διοίκηση θα βρεθούν οι προτάσεις και οι λύσεις για να μπορεί να προχωρήσει αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος πραγματοποίησε αυτοψία στο νησί, διατύπωσε προβληματισμούς και εξέφρασε την πρόθεση να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Έχουν ανοίξει τα σφραγισμένα πηγάδια, έχει κατεβεί πολύ ο υδροφόρος ορίζοντας και έχουμε ξηράνσει σε όλη τη βλάστηση, όχι μόνο στα δέντρα. Δηλαδή και ξηράνσει από πού προέρχονται? Όχι σε παθογόνο, αυτό το βρήκαμε. Ότι επί 5 χρόνια υπήρχαν προτάσεις και έμειναν στον ντουλάπι ενώ υπήρχαν διακηρύξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος κτλ. Και παλιότερα. Αν υπάρχει φύλαξη, δεν θα βλέπετε αυτά που βλέπετε σήμερα εδώ πέρα. Δυστυχώς, όταν δεν υπάρχει κάπου αστυνόμευση, ό,τι και αν αποφασίσουμε, ό,τι και αν κάνουμε αύριο μεθαύριο, θα έχει την ίδια. Δηλαδή. Είναι πολύ ελάχιστη. Προχωρούμε λοιπόν μπροστά σε όλη την Ελλάδα με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, με ειδικά διαχειριστικά σχέδια και με προεδρικά διατάγματα με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς για το περιβάλλον μιλάμε με έργα.